Η SpaceX αναφέρει ότι έχει χάσει τον έλεγχο ενός δορυφόρου Starlink, που τώρα πέφτει πίσω στη Γη μετά από μια ανομαλία. Η ξαφνική απώλεια επικοινωνιών, η πτώση στο υψόμετρο, η εκτόνωση της δεξαμενής προώθησης και η απελευθέρωση ενός μικρού αριθμού ανιχνεύσιμων αντικειμένων με χαμηλή σχετική ταχύτητα υποδηλώνουν ότι η ανομαλία ήταν κάποια μορφή έκρηξης. Η SpaceX δηλώνει ότι δεν αποτελεί απειλή για το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και θα καεί στην ατμόσφαιρα εντός εβδομάδων. Η εταιρεία παρακολούθησης διαστήματος LEO Labs υποδεικνύει ότι ό,τι συνέβη με τον Starlink 35956 πιθανότατα προκλήθηκε από μια εσωτερική ενεργειακή πηγή και όχι από σύγκρουση. Το δίκτυο ραντάρ της ανίχνευσε δεκάδες αντικείμενα γύρω από τον δορυφόρο μετά το συμβάν. Το περιστατικό συνέβη σε υψόμετρο 418 χιλιόμετρα, μια ολοένα και πιο πολυσύχναστη περιοχή γνωστή ως χαμηλή τροχιά της Γης. Μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, μπορεί να υπάρχουν έως και 70.000 δορυφόροι που λειτουργούν στην ίδια περιοχή. Αυτή η πυκνότητα όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα για τους αστρονόμους, αλλά αυξάνει και τις πιθανότητες μιας σύγκρουσης που θα μπορούσε θεωρητικά να ξεφύγει από τον έλεγχο. Η αυξανόμενη συμφόρηση στη χαμηλή τροχιά της Γης προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης και της χρήσης του διαστήματος. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξημένη παρουσία δορυφόρων και συντριμιών μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση συγκρούσεων, γνωστή και ως σύνδρομο Kessler. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένες περιοχές του διαστήματος μη προσβάσιμες για δεκαετίες. Η SpaceX, όπως και άλλες εταιρείες, εργάζεται για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μειώσουν τον κίνδυνο συγκρούσεων και θα διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των δορυφόρων. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί εξετάζουν τη δημιουργία νέων κανονισμών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο διάστημα και την προστασία των διαστημικών υποδομών.